κρατούν οι αναταράξεις στο χώρο της υγείας. Μέσα στον κυκαιώνα αντιδράσεων που έφερε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό του Προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ, η κυβέρνηση δεν δείχνει επί του παρόντος να κάνει βήμα πίσω. Αφού ο διορισμός του Πέτρου Ακαθαγγέλου δημοσιεύτηκε σήμερα στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Και ενώ οι φωνές περί ασυμβίβαστου του τελευταίου συνεχίζονται, το θέμα τίθεται στο μικροσκόπιο της αρμόδιας επιτροπής για να διαπιστωθεί εάν κάτι τέτοιο ισχύει. Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα που είχε υποβάλει πριν από μία εβδομάδα ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρης Δημητρίου στην πρόεδρο της Επιτροπής Ασυμβίβαστου Ηλιάνα Νικολάου για εξέταση του ενδεχομένου ο διορισμός Ακαθαγγέλου να συγκρούεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, η Επιτροπή συνήλθε σήμερα και αποφάσισε ότι εκ πρώτης όψεως το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και ως εκ τούτου θα προχωρήσει στη διερεύνηση. Ζητήσαμε από τον κύριο Ακαθαγγέλου να συμπληρώσει μία δήλωση που καλούνται να συμπληρώσουν όσοι αναλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα και από το Υπουργικό Συμβούλιο ζητήσαμε τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε και να λάβει την εν λόγω απόφαση. Η Επιτροπή Ασυμβίβαστου, αφού συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τον Αύγουστο. Στο τραπέζι παραμένει πάντως η παρέτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΗ, Θωμά Αντωνίου, ο οποίος είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη διαφωνία του με την απόφαση του Υπουργικού. Θέλω να σεβαστώ τους θεσμούς. Να έρθει ο διορισμός επίσημα και αναλόγως και εγώ πρώτα να ενημερώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως οφείλω επίσημα. Την ίδια ώρα δεν πέφτουν οι τόνοι από πλευράς οργανωμένων ασθενών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους. Στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε χθες βράδυ η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΣΑΚ, επιτάπητος στέθηκαν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν σε περίπτωση μη ανάκλησης της απόφασης. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας προχωρήσει σε αποστολή επιστολής με τον διορισμό του κύριου Ακαθαγγέλου, να αποφύρουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Υπουργό Υγείας. Να απέχει από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΗ, ο εκπρόσωπος μας σε περίπτωση που σε αυτό διοριστεί τελικά ο κύριος Ακαθαγγέλου, θα γίνουν συζητήσεις για πιθανές κινητοποιήσεις. Εισηγήσεις οι οποίες αναμένεται να προωθηθούν και προς τα μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις έντονες αντιδράσεις, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που θέλει το ΚΕΒΕ να εξετάσει μια εναλλακτική επιλογή ονόματος προς αντικατάσταση του Πέτρου Ακαθαγγέλου. Ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας ψάχνει μια συμβιβαστική λύση σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα. Επιστρέφω.